Σαρκαγιωστά παίρνει υλοποίηση του μεγάλου επιβόλου έργου Euro-Asia Interconnector που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία κονδύλι ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ. Ως ιδιαίτερα σημαντική για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα Υπουργός Ενέργειας Νάτας Απειλίδου, σημειώνοντας πως η χορηγή αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που εξασφάλισε μέχρι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ακόμα δεν είναι διασυνδεδεμένο με την υπόλοιπη Ευρώπη, διασφαλίζει ενεργειακή ασφάλεια και συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτελεί επίσης τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών μας για μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Σύμφωνα με την Υπουργό Ενέργειας, η χορηγία που εξασφάλισε η Κύπρος αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες στους σκέλους της διασύνδεσης Κύπρου και Κρήτης, ενώ το συνολικό μήκος του υποθαλάσσιου καλωδίου θα ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα. Την ίδια ώρα για την υλοποίηση του έργου, το οποίο το συνολικό κόστος υπολογίζεται στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, θα παραχωρηθούν επιπλέον 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας, ενώ φορέας υλοποίησης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τράπεζες και επενδυτές για την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης. Ο φορέας υλοποίησης συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση να εργάζεται για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το 2022 και την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Euro-Asia Interconnector στο τέλος του 2025, με ορίζοντα λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Υπουργό Ενέργειας, με την έγκριση της χορηγίας αρχίζουν και ολιγομήνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον φορέα υλοποίησης του έργου, με τις τελικές υπογραφές να αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι του 2022. Ως αποφάση ορόσημο χαρακτήρισε την υλοποίηση του έργου η Προεδρία της Δημοκρατίας, τονίζοντας τα πολλαπλά ωφέλη που δίνει στην Κύπρο ηλεκτρική διασύνδεση με τα εθνικά δίκτυα Ισραήλ και Ελλάδας. Στην απόφαση της Κομισιόν να στηρίξει γενναιόδωρα του έργου αναφέρθηκε και η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ενέργεια, Κάντρι Σίμψον. Με την ηλεκτρική διασύνδεση Euro-Asia, η Κύπρος αναβαθμίζεται γεωπολιτικά και αναδεικνύεται πρακτικά η σημασία της τριμερού συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι ένας νέος σημαντικός σταθμός στις στρατηγικές επιλογές των τριών χωρών που αναβαθμίζει τους ενεργειακούς στόχους της περιοχής. Το έργο θα δώσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα τη συνδέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι τελευταίοι μήνες μας θύμισαν ξανά πόσο σημαντική για τη διασφάλιση της παροχής οικονομικά προσβάσιμης ενέργειας και για την ασφάλεια φοδιασμού, αλλά και για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, είναι η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας, η διασύνδεση της Κύπρου με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρισμού θα συμβάλλει τόσο στις προσπάθειες για ενεργειακή μετάβαση, όσο και στη συγκράτηση της αύξησης των τιμών ενέργειας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αναμένει στο ακουστικό και για την ολοκλήρωση των μελετών που θα καταδείξουν κατά πόσο ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου, EastMed, είναι οικονομικά βιώσιμος, με την Υπουργό Ενέργειας πάντως να ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρξαν διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανή αλλαγή της πορείας του αγωγού. Εκεί που υπήρξαν συζητήσεις ήταν για τη βιωσιμότητα του αγωγού σε μεταγενέστερο στάδιο και για τη δυνατότητα του να μεταφέρει υδρογόνο, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίσει την αηφόρο ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου έργου επίσης. Με την Υπουργό Ενέργειας να εκφράζει την θέση πως ο αγωγός EastMed θα παραμείνει για αρκετό ακόμη διάστημα στη λίστα των έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τόνισε πως παρά τις τουρκικές παρενοχλήσεις του ερευνητικού σκάφους Nautical Geo, οι μελέτες θα πρέπει να ολοκληρωθούν κανονικά από τον φορέα υλοποίησης, ο οποίος χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.